Βαρβάρα Φίλιου είναι μία από τις καλύτερες αθλήτριες που διαθέτει η χώρα μας στη ρυθμική γυμναστική. Θα τη συναντήσω σε ένα διάλειμμά της από τις προπονήσεις για να μιλήσουμε για την εμπειρία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, την καθημερινότητά της, αλλά και για τους μελλοντικούς της στόχους. Θέλω να μου πεις πώς μπήκε στη ζωή σου η ρυθμική γυμναστική. Καταρχάς, ξεκίνησα 7 ετών, όταν η ίδια μου η μητέρα, σαν αθλήτρια και εκείνη της ενόργανης γυμναστικής βέβαια, με έβαλε μέσα στα γυμναστήρια. Ξεκίνησα με ενόργανη γυμναστική, δεν μου άρεσε καθόλου. Και έτσι μια μέρα είδα στο διπλανό γυμναστήριο που έκανε αριθμική, βέβαια ήταν μια κοπελίτσα με την κορδέλα συγκεκριμένα, και λέω, «Ωχ, αυτό θέλω να κάνω». Έχεις προπονηθεί κυρίως στο εξωτερικό και στη Ρωσία συγκεκριμένα, όπου η ρυθμική είναι παράδοση. Ναι. Γενικώς έχω πάει και στη Βουλγαρία, έχω πάει και στη Ρωσία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ειδικά πριν την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, προπονούμε με την εθνική ομάδα της Ρωσίας. Η Ρωσία στο άθλημα της ρυθμικής είναι παράδοση, όπως το είπες, είναι η top, είναι η καλύτερη. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω και να προσφέρω εγώ στον εαυτό μου και στην προετοιμασία μου. Ζούσα εκεί, είχα αφήσει την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τα πάντα, τη ζωή μου στην Ελλάδα και πέρασα εκεί τα τελευταία 4 χρόνια για να πάρω πρόξη για τους Ολυμπιακούς και να έχω μια καλή συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πόσο σημαντική είναι η σχέση της αθλήτριας με την προπονήτριά της? Η σχέση σε μια αθλήτρια με την προπονήτρια είναι, πιστεύω, ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Η αθλήτρια πρέπει να νιώθει την προπονήτριά της σαν δεύτερη μητέρα, γιατί στον αθλητισμό παίζει μεγάλο ρόλο και το ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή, η προπονήτρια πρέπει να είναι εκείνη, εκτός από τις δυνατότητες προπονητικές που πρέπει να έχει σαν προπονήτρια, είναι το ότι πρέπει να διακρίνει πότε η αθλήτριά της είναι σε ψυχολογική κατάσταση, να την πιέσει περισσότερο στην προπόνηση, να την ξέρει σαν χαρακτήρα, να την έχει νιώσει, να την καταλαβαίνει. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες, ένα μεγάλο μέρος τους κρίνονται εκεί. Κεφάλαιο φαγητό, θέλω να μου πεις. Η διατροφή μιας αθλήτριας που ασχολείται σε τέτοιο επίπεδο, ποια είναι? Πικρή ιστορία. Εννοείται πως μετά τους αγώνες και εγώ και κάθε αθλήτρια τρώει πραγματικά ό,τι θέλει. Ξεδίνουμε, τρώμε τα κανονικά φαγητά, τα ελληνικά, τα λαδερά, με τις θερμίδες τους μέσα. Αλλά γενικώς και σχεδόν συνέχεια, διατροφή, δίαιτα, πολλή προπόνηση και όχι σοκολατάκια. Η μεγαλύτερη απογοήτευση μέχρι σήμερα ποια ήταν? Η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν όταν το 2012 δεν κατάφερα να πάρω την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια, εκεί είναι που πείσμωσα και είπα ότι θα τα καταφέρω, θα παλέψω για ακόμη 4 χρόνια και έτσι πήρα την πρόκριση μετά από 4 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Και έτσι φτάσαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Ποια ήταν η εμπειρία που αποκόμισες από τη συμμετοχή σου? Ανάμεικτα συναισθήματα. Ήταν ένας αγώνας απαιτητικός. Με μεγάλο στόχο, είχα βάλει στόχο να μπω στα τελικά οργάνων, αυτό σημαίνει στις πρώτες 10 αθλήτριες. Επίσης ήμουν και τραυματισμένη, έπρεπε να αποδώσω σωστά, να βάλω το άγχος στην άκρη, να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερό μου. Τόσα μηνύματα που δεχόμουν από τον ελληνικό κόσμο, από τον κόσμο στο εξωτερικό, συγγενείς, φίλους. Ήταν λίγο πιεστικό, αλλά σαν γενικό σύνολο, γενική εμπειρία, ήταν εννοείται ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ένας αθλητής, ό,τι καλύτερο μπορεί να ζήσει ένας αθλητής και πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος αγώνας που μπορεί να συμμετάσχει ένας αθλητής, σε υψηλό επίπεδο εννοείται.
Έχεις ανακηρυχθεί 13 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδος. Έχεις διακρίσεις μεγάλες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι στόχοι από εδώ και στο εξής ποιοι είναι? Ο στόχος μου για το μέλλον είναι να αγωνιστώ ξανά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2020. Είναι ένας στόχος που έχω βάλει και πραγματικά θέλω να τον εκπληρώσω. Ελπίζω να μπορέσω. Πάμε λίγο στη ζωή έξω από το ταπί. Τι αρέσει τη Βαρβάρα να κάνει? Γενικώς μου αρέσει να χορεύω, μου αρέσει να ακούω μουσική. Μου αρέσει να ασχολούμαι με την μουσική, να πηγαίνω σε συναυλίες, εννοείται όποτε έχω χρόνο και όποτε μπορώ. Και γενικώς παρακολουθώ τι γίνεται πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού, πάνω στο κομμάτι του χορού, της μουσικής. Είμαι πιο πολύ έτσι από εκείνη τη μεριά. Στεφάνη, μπάλα, κορδέλα και κορίνες. Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα... Κορδελίτσα, το αγαπημένο μου. Έχω κάνει τις περισσότερες διακρίσεις μου και την πιο μεγάλη διάκριση, η τέταρτη παγκόσμια. Είναι με το όργανο της κορδέλας, είναι ένα όργανο δύσκολο, αλλά... Εντάξει, παρόλα αυτά έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πεις τι θα συμβούλευες ένα μικρό κορίτσι που θέλει να ασχοληθεί με τη ρυθμική? Καταρχάς, πρέπει να της αρέσει, να το ευχαριστιέται, να περνάει όμορφα το χρόνο της, γιατί παιδάκια που ξεκινάνε τον αθλητισμό εννοείται πως είναι στην ηλικία των 5, 6, είναι μικρά παιδάκια, δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να καταλάβουν, εννοείται πως πρέπει να τους αρέσει, να διασκεδάζουν πάνω σε αυτό, να μαθαίνουν πράγματα και στην πορεία να θέλουν να ασχοληθούν με αυτό επαγγελματικά, γιατί έχει πάρα πολλές ώρες προπόνηση, πολλή πειθαρχία, πολλές στερήσεις. Οπότε, αν πραγματικά το αγαπάει ένα παιδί και θέλει να το ακολουθήσει, ας το κάνει.